αδιανύουμε. Ναι, ωραία το θέτετε. Λοιπόν, αν το απαντήσετε και ωραία, θα είμαστε ευτυχείς. Έχει λήξει το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ως προς το θέμα της προεκλογικής περίοδου, ακούστε, ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουμε καταλήξει στο θέμα του Προέδρου. Ναι. Η διαδικασία. Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Είναι απότατο όριο. Πρέπει να έχει υπάρξει απόφαση της Βουλής από αυτού. Λοιπόν, αυτό για να καταλήξει στις 2 Φεβρουαρίου, το αργότερο μπορεί να ξεκινήσει, γιατί έχει αυτό τον κύκλο των τριών ψηφοφοριών που μεσολαβούν μία από την άλλη τρεις μέρες. Το απότατο είναι τέλη Ιανουαρίου. Δηλαδή, τέλη, λέω, 20, 20, 21, 22 είναι εκεί το απότατο σημείο. Να αρχίζουν οι ψηφοφορίες σας. Ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Που σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί τι προτείνουν τα κόμματα. Σημαίνει ότι πάντως οι διεργασίες όλες πρέπει να έχουν γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από αρχές με μέσα Ιανουαρίου. Οπότε έχουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Φουλ. 2 Φεβρουαρίου. Ναι, να φανταστείτε βεβαίως ότι ο Ιανουάριος ως μήνας καταλαμβάνεται κυρίως από τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι το βασικό θέμα. Άρα όλη η φασαρία θα γίνει το Γενάρη εν μέσω γιορτών κτλ. Διότι 2 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν γίνει. 2 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει τελειώσει το ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει απόφαση, της Βουλής για το ζήτημα αυτό. Και νωρίτερα. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό στην πραγματικότητα? Σημαίνει κακά τα ψέματα. Ότι όσο το τοπίο δεν ξεκαθαρίζει και όσο δεν λύνεται το ζήτημα αυτό, στο μυαλό όλων μας νομίζω υπάρχει το ενδεχόμενο εκλογών. Ναι, όσο, ειδικότερα, έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν μπορεί. Η περιφέρεια του καθενός. Η εκλογική όχι περιφέρεια. Το μας, συγγνώμη, δεν το είπα το μας ημών των ασχολουμένων με την πολιτική. Των πολιτών, των επιχειρήσεων, των. Όποιος έχει πολιτικό ενδιαφέρον, να σου το πω, για την Ελλάδα και επιχειρηματικό και οικονομικό, το ενδεχόμενο των εκλογών δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό δηλαδή, λέω κάτι απλό. Για να μπορέσει να το αποκλείσει, θα έπρεπε να πει ότι εγώ έχω 180, έχουν συμφωνήσει σε αυτό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επομένως έχει αποκλειστεί το ζήτημα. Όσο δεν υπάρχει αυτό, τότε προφανώς αυτό το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Υπ' αυτήν την έννοια, οι εκλογές είναι μια παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη. Αυτό που λέτε όμως εσείς που κυβερνάτε ότι είναι παραλυτικό αυτό για τη χώρα. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις αυτό που κάνεις, θα κάνεις τη δουλειά σου από εκεί πέρα. Σύμφωνοι, όχι. Μια προεκλογική περίοδος 5 μηνών είναι βάσανο, μεγάλο για τη Κοιτάξτε. Χώρα. 5 μηνών. Λοιπόν, είναι το, η περίοδος που είναι. Τυπικά η περίοδος δεν είναι προεκλογική. Υπάρχει, ξαναλέω, ως ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του επειδή υπάρχει ενδεχόμενο κάποια στιγμή να υπάρξουν εκλογές ή τη συγκεκριμένη στιγμή να υπάρξουν εκλογές. Ωραία, για δεν το κάνετε. Γυρνώντας δηλαδή στη συζήτηση που λέτε Ντινόπουλος Μητσοτάκης, για να μην αποφύγω το ερώτημα. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν είναι μια πραγματική πολιτική διαφωνία, γιατί αυτό υπονοείται, ότι δεν είναι μια πραγματική πολιτική διαφωνία του Ντινόπουλου και του Μητσοτάκη, αλλά είναι στην πραγματικότητα. Γιατί είναι ενταγμένη μέσα σε μια ιονή προεκλογική εκστρατεία, θα πω πολύ κακώς. Και αν με ρωτάτε και επί της ουσίας του ζητήματος αυτού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα θέματα για το πώς έχουν γίνει οι προσλήψεις ή όχι. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Άρα είστε με τον Μητσοτάκη, υπουργέ μου, εσέ. Εγώ είμαι με την νομιμότητα. Και η νομιμότητα είναι προκειμένου με τον Μητσοτάκη. Και με τη Δούρου. Δεύτερο. Δεύτερο. η Δούρου αρνείται να εφαρμόσει νόμο του κράτους. Ναι, και τώρα κάτι πιο δύσκολο. Αφού ξεκαθαρίσαμε το Μητσοτάκη Συντινόπουλος, είσαστε με τον Γεωργιάδη. Παρότι ξαναλέω, το θεωρώ σχηματικό. Μπορεί εκεί να υπάρχει μια διαφωνία. Είσαστε με τον Γεωργιάδη ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεκαθήλυνα αρμόδιος υπουργός, προφανώς, έτσι, είναι ο Μητσοτάκης για τα ζητήματα αυτά. Ναι. Είσαστε με τον Γεωργιάδη ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό που έγινε την τελευταία εβδομάδα που μας είπε εδώ στην εκπομπή, ήταν που μας είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι είναι αυτά που λέτε. Δηλαδή σχεδόν μας έβρισε που σκεφτήκαμε να αφήσουμε τα λεφτά αν είχαμε στην τράπεζα. Ενώ επί του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό. Με ποιον είστε τώρα εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ως προς αυτό ο Άδωνης, ως προς το θέμα του ύφους και του τόνου, απάντησε. Ναι, όταν είναι υπερβολικός. Όταν είναι υπερβολικό το ύφος και ο τόνος. Αλλά το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή τι, η τραπεζική σταθερότητα και η τραπεζική πίστη. Όταν κάποιος βγαίνει και λέει ότι εγώ θα πάρω τα λεφτά μονομερώς του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας. Όταν κάποιος και λέει ότι εγώ θα κάνω μονομερείς ενέργειες απέναντι στους δανειστές σε σχέση με το πώς θα αποπληρώσω το χρέος. Όταν κάποιος λέει ότι δεν ξέρετε, αυτά που λέει ο Σαμαράς ότι θα τελειώσει το μνημόνιο γιατί θα φύγει, ξέρω εγώ, γιατί φτάνουμε στο τέλος του, γιατί ολοκληρώνεται, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν έχουν καμία ουσία γιατί πρέπει να καταργηθούν 462, ξέρω εγώ πόσοι είναι, εφαρμοστικοί νόμοι. Αυτό. Εκείνο το οποίο επισημαίνει κανείς είναι ότι αν τα πάρει κανείς στα σοβαρά αυτά, εγώ δεν είμαι της απόψεως ότι όταν μιλάει αξιωματική για την πολίτευση πρέπει να την πούμε στα σοβαρά. Έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να λέμε ότι τα λέει για να ψήσει κάποιους, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα.
Γιατί αυτό είναι το τελευταίο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί. Εντάξει, μωρέ, λένε και καμιά κουβέντα, αλλά το λένε για να τα ακούσει ο κόσμος και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και καλά τι ακούει. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε ότι ο Στουρνάρας δεν πρέπει να είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, είναι μνημονιακός και τα λοιπά, πήγαν και τον είδαν. Δεν μιλούν εξωθεσμικά, πήγανε στον Άσμουσεν. Πάει ο Σταθάκης στο Δουνουτού. Δηλαδή δείχνουν έναν ρεαλισμό, ας πούμε, και μια κίνηση μέσα στην πραγματικότητα, την οποία εσείς μπορεί να λέτε «αχα, τώρα μιλάτε», αλλά στην πραγματικότητα δείχνει ότι είναι μπασμένοι στο παιχνίδι πολύ σοβαρά. Εγώ δεν είμαι σε δύο βάρκες ως προς την ερμηνεία του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσω τι πιστεύω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα καλωσόριζα μία στροφή, η οποία είναι μία στροφή, αν θέλετε, στο ρεαλισμό, μία στροφή στην πραγματικότητα, μία στροφή στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το καλωσόριζα αυτό. Σας ξαναλέω, ακόμα και αν για ορισμένους και μια ορισμένη τακτική αυτό δεν είναι θετικό. Ναι. Εγώ θα λέγω ότι ξαφνικά έχουμε αποκτήσει μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία προσγειώνεται στην πραγματικότητα και αρχίζει και μιλάει. Προσέξτε όμως. Αυτό να το βλέπω σε επίπεδο διακηρυγμένης πολιτικής, όχι σε επίπεδο κινήσεων. Πήγα, είδα τον Πάπα, πήγα στο Άγιον Όρος, πήγα εδώ, πήγα εκεί. Επομένως, αυτό όλο είναι μια σημειολογία περισσότερο παρά ουσία. Και όταν αρχίζω να μιλάω, εν συνεχεία τι λέω, θα πάρω τα λεφτά του Χουσού. Πώς θα πάρεις τα λεφτά του Χουσού? Πού θα τα πάρεις? Τα λεφτά του Χουσού δεν κάνουν εδώ. Πώς θα πάρεις? Ή όταν αρχίζω να μιλάω, τι βγαίνω και λέω, θα κάνω μονομερή διαπραγμάτευση και θα κουρέψω το χρέος. Αφού σου λέμε το τούχο σου που έχετε φαγωθεί, ναι. Τα λεφτά του τούχου σου είναι για να καλύψουν τις τράπεζες αν έχουν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Λέει, επειδή ακριβώς αυτό θα κάνουμε, γι' αυτό θα πάρουν τα λεφτά για να μας τα δώσουν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και πάει τόσο κάνει αυτή τη στιγμή, δεν είναι απολύτως τυπικά σωστό αυτό, θα το διαπραγματευτούμε και θα το επιβάλλουμε. Αυτό σου λέει. Θα το διαπραγματευτούμε. Γιατί είναι κακό να έχει μια πολιτική δηλαδή τέτοια? Όχι καθόλου. Το να το διαπραγματευτείς, μια χαρά είναι. Το να πιστεύεις ότι χωρίς την έγκριση μπορείς να πάρεις χρήματα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ή το να πιστεύεις ότι σε συμβάσεις που στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις με άλλα κράτη και είναι δανειακές συμβάσεις με άλλα κράτη, θα πας εσύ μονομερός και θα κάνεις κουρέματα, δηλαδή στην πραγματικότητα τι θα λες, ότι δεν πληρώνω αυτό που έχω αναλάβει συμβατικά να πληρώσω. Ο Δραγασάκης, αυτό που είπε τώρα, ήταν θα απαγώσει ένα κομμάτι του χρέους στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και βλέπουμε. Ναι, και αυτό ξαναλέω. Αυτό πάλι για να κάνεις οτιδήποτε από αυτά, στην πραγματικότητα θέλει συνεννόηση. Ναι, εντάξει. Έτσι. Αυτά όλα μπορεί να είναι ανέφικτα. Λοιπόν, μπορεί να είναι, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να φέρνετε, όχι εσείς προσωπικά, την καταστροφή, ότι πάει, πεθαίνουμε, τελειώνουμε, πάρτε τα λεφτά, φύγετε γρήγορα, τρεχάτε, είναι τελείως διαφορετικό. Να συνεννοηθούμε. Εμείς δεν φέρουμε την καταστροφή, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να επισημάνουμε κινδύνους ή δεν πρέπει να τους επισημάνουμε? Ναι. Άλλο εκεί που είναι άλλο αυτό. Όχι, σε σχέση με τις καταθέσεις, καλύτερα να μιλάτε καθόλου. Όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε και να εξηγήσω γιατί. Δηλαδή, εσείς διότι, να συγγνώμη για να καταλάβω να μην χανόμαστε. Διότι δώσαμε πολλά χρήματα για να κεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Οι φορολογούμενοι έχουν δώσει πολλά χρήματα για να κεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες. Αυτό έχει γίνει, είναι ενταγμένο μέσα στα πλαίσια της σταθεροποίησης της οικονομίας. Γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και πολύ σημαντικό και έπρεπε να γίνει για να σταθεροποιηθεί. Το να ξαναρχίσουμε την αποσταθεροποίηση, αυτό με συγχωρείτε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί ότι το επιλέγει ο ελληνικός λαός επιλέγοντας συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην αξιολογούμε τις πολιτικές. Συγγνώμη, γιατί δεν έχω καταλάβει. Αν δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης ήταν πιο ευγενικός και δεν ήταν τόσο όμως και έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, σκεφτείτε το λίγο καλύτερο και πάρτε τα χρήματά σας αν έχετε την καλοσύνη. Χωρίς να σημαίνει βέβαια και τίποτα σπίτι, αλλά πάρτε τα χρήματά σας και εξαφανίστε τα. Όχι, από τις τράπεζες. Τότε θα ήταν εντάξει το απάντημα. Συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να ερμηνευτεί αυτό που λέει ο Άδωνης ως παρακίνηση για να κάνει την Α ή τη Β πράξη. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μου ορθά να ερμηνευτεί ως εξής. Ότι επισημαίνει τους κινδύνους μιας ορισμένης πολιτικής. Η επισήμανση τέτοιων κινδύνων είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όχι, δεν γίνεται, γιατί αλλιώς με συγχωρείτε. Μετά κοιτάξτε τι θα γίνει. Αν αυτό έχει δεν πληρώσει η πατρίδα μας πολύ άσχημα την εξαγωγή κεφαλαίων από το φόβο και τον πανικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά αν αυτό δεν επισημανθεί και εν συνεχεία παρελπίδα συμβεί, τότε ξέρετε τι θα γυρίσει να πει ο πολίτης. Δεν μου το είπε κανείς από εσάς αυτό. Κύριε Βορύδη, θα συμβεί άμα το κάνετε αυτό. Έτσι. Θα συμβεί αυτό. Δεν μου το είπε κανείς. Εάν εσείς είστε υπουργός υγείας, πείτε στη γιαγιά ότι εγώ δεν θα έπαιρνα ντεπών. Διότι θα πάθω μια ανίατη αρρώστια. Τι περιμένετε να κάνει η γιαγιά? Όχι, δεν θα πάρει ντεπών απλώς. Όχι, λέω, αν το πεις έτσι. Όχι, ή αντίθετα, πάρε ντεπών, γιατί αν δεν πάρεις ντεπών, θα πεθάνεις την άλλη μέρα. Ναι, αλλά να το πω διαφορετικά, μιας και πήγατε στον χώρο της υγείας. Αν λοιπόν υπάρξει, λέω έτσι, μια ανάγκη να υπάρξουν προφυλάξεις και απέναντι υπάρχει μια πολιτική η οποία λέει όχι να μην κάνουμε τίποτε. Να μην επισημάνω εγώ τους κινδύνους από την έλλειψη προφυλάξεων για τη δημόσια υγεία.
Αν το κάνω αυτό, θα σημαίνει ότι ενσπείρω τον πανικό. Δεν γίνεται. Εκεί υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ορθή ενημέρωση και την υπεύθυνη για το τι μπορεί να συμβεί. Και προσέξτε, εδώ υπάρχουν σε τελευταία ανάλυση και εκτιμήσεις. Ο καθένας ακούει. Αλλά εγώ θα επειδή ξαναλέω, θέλω να αντιμετωπίζω την αξιωματική αντιπολίτευση σοβαρά. Όχι να αντιμετωπίζω μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία προσέξτε, θα λέει το ένα πράγμα και θα λέω, παιδιά, επειδή αυτό είναι προφανές ότι δεν γίνεται, μην τους ακούτε. Στην πραγματικότητα δεν θα το κάνουν. Έτσι το λένε. Ναι. Έτσι. Αυτή η λογική, δηλαδή, εντάξει, το ακούω καμιά φορά. Και παλιά, ξέρετε, το Πασόκ δεν έλεγε ότι θα φύγουμε, ξέρω εγώ, από το ΝΑΤΟ και θα φύγουμε από εδώ και από εκεί. Εντάξει, τώρα το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε. Δεν θα τα κάνουν αυτά, τα λένε για να τα λένε. Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μηδενίζει την αξία και τη σοβαρότητα του διαλόγου. Διότι υποθέτει ότι αυτά που σου λέει ο άλλος δεν στα λέει σοβαρά, στα λέει για να γίνεται κουβέντα, για να τα ακούσουν, ξέρω εγώ, οι ψηφοφόροι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συζητάω έτσι. Θεωρώ ότι αυτά που μου λέει η ριζοσπαστική αριστερά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει σοβαρά. Τα εννοεί. Τα πιστεύει. Είναι πολιτικές της. Άρα, λοιπόν, για να μην κάνουμε κριτική πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Πες μου κάτι, κύριε Υπουργέ μου, τώρα. Το Δούνουτου πρέπει να φύγει ή δεν πρέπει να φύγει μέχρι το Γενάρη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα το διώξετε ή δεν θα το διώξετε. Λοιπόν, απαντώ το εξής. Η χώρα πρέπει να γίνει μια κανονικά δανειζόμενη χώρα. Ναι. Και πρέπει να γίνει μια κανονικά δανειζόμενη χώρα το συντομότερο δυνατό. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε η χώρα μας να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια, με φυσιολογικά επιτόκια, όπως δανείζονται όλες οι χώρες. Μάλιστα. Από τις χρηματαγορές. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό. Άρα λοιπόν ο σκοπός, ο διαχειριγμένος. Διότι τα λεφτά παίρνεις από εκεί, δεν σου λέει κανείς τι να τα κάνεις και πώς θα τα διαθέσεις. Για μια σειρά από λόγους. Και έχεις, ναι, για μια σειρά από λόγους. Ναι, ναι. Εντάξει. Ακόμα και για την ενίσχυση των επενδυτικών δυνατοτήτων. Την ενίσχυση του οικονομικού χαρακτήρα της χώρας. Για μια σειρά από λόγους θα πρέπει να γίνει αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης. Για τώρα λέμε. Γενικώς. Επιτρέψτε μου. Το πότε, η απάντηση είναι το συντομότερο δυνατό. Επίσης, η επόμενη απάντηση σε αυτό είναι ότι προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει με μονομερείς ενέργειες. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνεννόηση. Ωραία. Γιατί όμως δεν μπορεί να γίνει με μονομερείς ενέργειες? Γιατί αν το πηγαίναμε στις μονομερείς ενέργειες, στην πραγματικότητα αυτό που θα μας οδηγούσε σε ένα νέο αδιέξοδο. Δηλαδή τι? Σε ανησυχία των αγορών, σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Άρα αυτό που θα ήταν ο βασικός λόγος για το οποίο το κάνουμε δεν θα μπορούσε να γίνει. Ναι, δύο λεφτά. Εδώ και μόνο που το λέτε. Δημιουργεί το ψιλοϋπόσχετο Σαμαράς, θα δούμε, φτάνει, έχουν πάει τα σπέντε στον ουρανό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, και καλά, και στον ουρανό, από την αλήθεια δεν πήγανε, αλλά τόσο λίγο τσιμπήσανε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επομένως τι είναι σημαντικό, αυτό να γίνει με έναν τρόπο, ώστε όλοι όσοι πρόκειται να τοποθετήσουν χρήματά τους σε ομόλογα στη χώρα, να αισθάνονται ασφαλείς ότι και αύριο το πρωί θα τα πάρουν πίσω. Και ότι το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί ότι θα τους δοθεί είναι χαμηλό, αλλά θα τους δοθεί τελικά. Αυτή είναι η ώρα λοιπόν με την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση. Είναι η συζήτηση για τη χρηματοδότηση της χώρας. Και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός την κάνει με τον πιο υπεύθυνο τρόπο, την κάνει πραγματικά με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί οποιαδήποτε αναστάτωση, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό λοιπόν, ενώ αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, επίσης διακηρυγμένος στόχος είναι ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση. Πολύ περιφραστικά μας το λες και δεν καταλάβαμε. Να φύγουμε το Γενάρη ή να κάτσουμε. Επαναλαμβάνω, το συντομότερο δυνατό, διακηρυγμένος στόχος, αλλά χωρίς να διαταράξουμε και χωρίς τις ισορροπίες που χτίσαμε με πολύ κόπο. Με τις χίλιες εκκρεμότητες που έχει σημειώσει η Τρόικα, η οποία έρχεται λέει Φορτσάτη. Είναι χίλιες εκκρεμότητες όντως που έχουμε? Εσείς πόσες έχετε περίπου τις χίλιες? Το Υπουργείο. Εγώ από πλευράς δράσεων, οι οποίες είναι αυτές που θα λέγαμε δράσεις που τελειώνουν, δηλαδή τις κάνεις και τελειώνουν, έχω γύρω στις 15. Τι άλλες 985. Ναι. Από πλευράς διαρκών δράσεων έχω άλλες 25. Οι διαρκείς δράσεις είναι αυτές που. Ναι, αλλά χίλιες δεν είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Έχουν συσσωρευτεί χίλιες εκκρεμότητες. Τι είναι αυτά δηλαδή, όταν λες 15 για το Υπουργείο Υγείας είναι τίποτα σοβαρά, 15 πολύ σοβαρά πράγματα? Όχι, δεν είναι. Ή ας πούμε τίποτα υπογραφές του Υπουργείου. Ας πούμε οι 25 που σας λέω ότι είναι διαρκής δράσης, οι 25 που σας λέω ότι είναι διαρκής δράσης είναι πράγματα που κυρίως έχουν να κάνουν με την μεθοδολογική παρατήρηση του κόστος των φαρμάκων, του κόστος των εξετάσεων, των δαπανών στα νοσοκομεία, με τη ροή τιμολογήσεων, με τις διαγωνισμούς προμηθειών. Δηλαδή είναι θεσμικά και λειτουργικά πράγματα μέσα στο Υπουργείο. Ναι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι όταν θα έρθουν αυτοί, κύριε Υπουργέ, πόση δυνατότητα έχει η κυβέρνηση και πόση θέληση έχει να χαράξει κόκκινες γραμμές και να σταματήσει
συζήτηση για μερικά βασικά θέματα, τα οποία δεν πρόκειται να περάσουν και στη Βουλή εδώ που τα λέμε. Όπως ομαδικές απολύσεις, όπως τα αλλαγές των συνδικαλιστών.